Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Puppies Gaming. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα άλλο καινούριο gameplay με ένα άλλο καινούριο παιχνίδι, το Car Mechanic Simulator 2021. Λέει ότι αυτό είναι το νέο μας garage. Ρίξε μια ματιά γύρω για να γνωρίσεις, να πούμε, το νέο σου χώρο εργασίας. Έχεις στη διάθεσή σου ένα παλιό βενζινάδικο και τα γύρω κτίρια. Ολοκλήρωσε αποστολές, αγόρασε και ανακαίνισε αυτοκίνητα για να επεκτείνεις τον garage σου. Καλή τύχη. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το garage, αυτό είναι ο παλιός, ας πούμε, το παλιό βενζινάδικο, το οποίο αυτά δεν μας χρησιμεύουν κάπου, ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει κάποιον τρόπο για να μπορεί να έρθει κάποιο αυτοκίνητο για να μας βγάλει κάποια λεφτά, να του βάλουμε καύσιμα δηλαδή. Θα πάμε να δούμε μια στα γρήγορα το garage γύρω γύρω, το οποίο δεν έχει και πολλά. Εδώ πέρα έχει, ας πούμε, κάτι μπάζα για τα σχετικά, τα οποία αργότερα θα γίνουν κάτι, κάποιες χώρες θα χτιστεί εδώ πέρα. Εδώ αυτό είναι αχρησιμοποίητο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το ίδιο και αυτό, εδώ είναι το garage μέσα. Αυτό το κτίριο εδώ πέρα δεν μπορούμε να μπούμε ακόμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε ξεκινήσει το παιχνίδι στην δυσκολία expert. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια πράγματα, βασικά δεν έχουμε πολλά πράγματα. Αρχικά δεν μπορούμε να δούμε σε ποιο σημείο είναι τα ανταλλακτικά για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε στο αυτοκίνητο επάνω. Θα πρέπει να ξέρουμε να τα δούμε το μάτι, να τα γνωρίζουμε, να είμαστε έμπειροι με τα parts του κάθε αυτοκίνητου και το τι είναι το καθένα. Πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά να μπούμε στο garage. Λοιπόν, μετά δεν έχει ενδείξεις σχετικά με τα διάφορα αντικείμενα τα οποία μπορείς να τα επιλέξεις και να τα επεξεργαστείς. Αρχικά π.χ. εδώ με το ράδιο θα πρέπει να το επιλέξεις εσύ και να το ανοίξεις, να το κλείσεις γενικότερα. Εδώ στο τηλέφωνο είναι οι διάφορες αποστολές που έχεις. Εδώ είναι ένα δοχείο λαδιού, το οποίο εδώ πέρα μπαίνει το παλιό λάδι κάτω από τον κινητήρα. Λοιπόν, εδώ είναι ο υπολογιστής, το οποίο εδώ πέρα έχουμε, ας το πούμε, το ίντερνετ με όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούμε να πάρουμε. Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Εδώ είναι η εργαλειοθήκη, το οποίο από εδώ μπορούμε να πάρουμε αναβαθμίσεις και να αγοράσουμε κάποια εργαλεία τα οποία θα μας χρησιμεύσουν. Όπως επίσης να αγοράσουμε αναβαθμίσεις. Εδώ τις αγοράζουμε χρήματα, εδώ τις αγοράζουμε εμπειρία. Θα το δούμε αργότερα. Εδώ είναι μια συλλογή καθαρισμού εσωτερικού χώρου, δεν ξέρω γιατί, αλλά απ' την έχει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μηχάνημα, δεν το έχει, αλλά μπορούμε, βλέπετε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε δουλειά σε αυτό. Αυτό στην ουσία τι κάνει? Αυτό πιέζει το ελαττήριο, για όσους ξέρουν. Το κρατάει πιεσμένο, τόσο ώστε να μπορείς να βγάλεις το αμορτισέρ μέσα από το ελαττήριο και να μην σου έρθει το ελαττήριο στο κεφάλι. Στην κυριολεξία στο κεφάλι. Αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο κάνει ζυγοστάθμιση στις ρόδες. Βλέπει αν είναι στραβές, η ζάντες ή και το λάστιχο μαζί, και βάζεις διάφορα βαρύδια για να μπορεί να έχεις, να μην τρέμει το αμάξι σε πολλά χιλιόμετρα. Και εδώ είναι το σύστημα το οποίο ζαντάρει και ξεζαντάρει. Στην ουσία τι κάνει, βάζει καινούργια λάστιχα στις ζάντες και βγάζει τα παλιά. Λοιπόν, εδώ άλλη μια εργαλειοθήκη. Αυτά εν ολίγης. Τώρα πάμε να πάρουμε την πρώτη μας αποστολή. Α, συγγνώμη, πριν πάρουμε την πρώτη μας αποστολή, πάμε να αγοράσουμε μερικά εργαλεία που είναι χρήσιμα. Λοιπόν, θα πάρουμε σίγουρα το tablet για να μπορούμε να κάνουμε παραγγελίες. Θα πάρουμε τον Board Diagnostics, το οποίο είναι για το OBS Scanner, για τα πιο καινούργια αυτοκίνητα. Fuel Pressure Meter, το οποίο μετράει την πίεση καυσίμου. Electronic Multimeter, το οποίο μετράει σε ουσία το αν είναι καμένες ή όχι και το πώς είναι τα ηλεκτρικά του αυτοκινήτου. Compression Tester, το οποίο τεστάρει τα εσωτερικά της μηχανής, τα πιστόνια δηλαδή, αν έχουν συμπίεση και τους κυλίνδρους. Αυτό είναι Tire Thread Guts, το οποίο μας δείχνει το πόσο καλά στην ουσία είναι τα ελαστικά, το πόσο ζωή έχουν ακόμη τα ελαστικά. Στην ουσία μετράει τα millimeter του πέλματος και ανάλογα σου δείχνει
κάποια ένδειξη. Στο παιχνίδι σου λέει πόσο το 100%. Λοιπόν, πάμε στις orders. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας, την πρώτη μας ας πούμε αποστολή. Αυτό είναι το αμάξι λοιπόν. Ένα ωραιότατο αμάξι. Ναι, περίπου. Είναι λίγο πολύ χρέπει. Anyway, για να δούμε τι μας λέει. Να δούμε βασικά αν παίρνει μπροστά. Θα πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό. Βλέπετε, δεν έχει να δούμε τι θα κάνουμε και πώς. Θα πρέπει εμείς να ξέρουμε που μπορούμε να κάνουμε interact με διάφορα αντικείμενα. Ωραία, λέει ότι δεν υπάρχει λάδι στο κινητήρα. Οπότε δεν μπορούμε να το βάλουμε μπροστά. Προφανώς, γιατί θα τον κάψουμε. Βγαίνουμε έξω. Υπέροχο αυτοκίνητο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι χρειάζεται το αυτοκίνητο. Στο car status εδώ πέρα, με το δεξί κλικ, βλέπουμε το τι έχει το αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή μας λέει ότι έχει κάνει 221.994 χιλιόμετρα, το βάρος του είναι 1.959 κιλά, η έκδοση του αυτοκίνητου είναι στάνταρ, δεν το είπα αυτό, το ξέχασα, δεν είναι φτιαγμένο δηλαδή και κάτι τέτοια. Τα λάστιχα του είναι 215-75-15, το οποίο 215 είναι το φάρδος, 75 είναι το ύψος του ελαστικού και R15 είναι η ζάντα. Μας λέει για την ζάντα, ξέρω εγώ, τα χρώματα που βγήκε από τη μάνα του και που μπορούμε να το βρούμε. Εδώ μας λέει για τα, για τα στοιχεία της μηχανής. Είναι δηλαδή εργοστασιακή ισχύ 307 άλογα με 477 νιτόμετρα ροπής. Και εδώ είναι το τι προβλήματα έχει. Ναι, το οποίο μας λέει ας πούμε ότι μόλις αγόρασα ας πούμε αυτό το αυτοκίνητο και θέλω να το τσικάρεις ας πούμε, όλα αυτά. Λοιπόν, το οποίο αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε εδώ πέρα, οπότε θα πρέπει να το βάλουμε μέσα. Πατάμε δεξί κλικ στο αυτοκίνητο, πατάμε Move Car, στο Car Lift A. Δεν έχουμε και δεύτερο. Λοιπόν, πάμε την άλλη μεριά που είναι οι διακόπτες. Πατάμε το πάνω για να σηκωθεί. Λοιπόν, αυτό λέει ότι δεν έχει λάδια, άρα θα πρέπει να βγάλουμε τα λάδια και να βάλουμε καινούρια, άρα το σηκώνουμε ψηλά τα μάξι. Όχι. Εδώ. Λοιπόν, ναι. Λέει, βγάλει τα λάδια και συμπλήρωσε καινούρια. Οπότε παίρνουμε εδώ το εργαλειάκι μας. Δεξί κλικ, το μεταφέρουμε στο lift α. Λοιπόν, και πατάμε κλικ. Εδώ, sorry. Για να βγουν τα λάδια αυτά τα ελάχιστα που είχε. Οπότε ξαναπατάμε, το πάμε πάλι πίσω. Και έτοιμο, τα βγάλαμε τα λάδια. Λοιπόν, το κατεβάζουμε κάτω. Τώρα θα πρέπει να δούμε γενικότερα την κατάσταση του αυτοκινήτου. Ου, τέλεια. Λοιπόν, το οποίο αυτό θα μας δώσει και πόντους εμπειρίας για να ανέβουμε πολύ γρήγορα τα level, αλλά και για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι το αυτοκίνητο. Οπότε πατάμε δεξί click examination mode και βλέπουμε τι ξέρουμε και ανάλογα με το χρώμα αν είναι καλό το ανταλλακτικό ή όχι. Πατάμε σε διάφορα αντικείμενα όπως το δοχείο για το γελοκαθαριστήριες. Εδώ είναι δεξιά ανάρτηση γενικότερα. Μπαλάκια, κρόμπαρα, ψαλίδια, πάνω κάτω ψαλίδι. Με εντυπωσιάζει που είχε πάνω κάτω ψαλίδι τότε, εκείνη την εποχή. Αλλά στην Αμερική τότε ήταν πολύ μπροστά από την τεχνολογία που ξέρουμε εμείς σήμερα. Η αλήθεια είναι. Ωραία, όλα είναι σε κίτρινη κατάσταση. Αυτά είναι τα εμφανής, δηλαδή είναι αυτά που ένας μηχανικός ακόμα και στην πραγματικότητα μπορεί να γυρίσει γύρω γύρω από το μάξι σου όταν θα το έχει στο ναυατόριο και να δει σε τι κατάσταση είναι τα διάφορα αντικείμενα. Κάποια άλλα απλά δεν φαίνονται και θα πρέπει να βγάλεις κάποια πράγματα για να μπορέσεις, κάποια ανταλλακτικά, κάποια κομμάτια του αυτοκίνητου για να μπορέσεις να τα δεις. Βλέπουμε ότι όλα είναι στο κίτρινο. Το καλό δηλαδή, ο λόγος που το κάνουμε αυτό επί το πλείστον δεν είναι για να μάθουμε την κατάσταση του αυτοκίνητου. Την κατάσταση του αυτοκίνητου λίγο πολύ την ξέρουμε. Ο βασικός λόγος που το κάνουμε αυτό είναι πρώτον γιατί
Τα κόκκινα μας το δείχνει, όπως το φίλτρο λαδιού το οποίο θέλει αλλαγή. Λοιπόν, με μια πρώτη ματιά δηλαδή μπορούμε να το δούμε αυτό. Και β, δεύτερον, ότι άμα δείτε πάνω δεξιά που λέει τα XP, έχουμε ήδη 90 από τα 150. Κοντεύουμε να ανέβουμε ήδη level και με κάθε κίνηση που κάνουμε, κάθε δουλειά που ολοκληρώνουμε, έχουμε 2 XP για το κάθε κομμάτι, για το κάθε τι που κάνουμε. Το οποίο είναι το διπλάσιο XP, συνήθως είναι ένα. Είναι το διπλάσιο XP, διότι όπως είπα και πριν, το παίζουμε στο expert, είναι δύσκολο. Δεν σου έχει τίποτα, όλα αυτά θα δείχνει στο normal. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα από εδώ. Όπως επίσης σου δείχνει ποια κομμάτια, παράδειγμα, χρειάζονται αλλαγή. Π.χ. αυτό το κόκκινο που είδαμε, που σας είπα ότι είναι το φίλτρο λαδιού. Εάν δεν ξέρεις ότι είναι το φίλτρο λαδιού, προφανώς και δεν μπορείς να το αλλάξεις. Οπότε δεν μπορείς να το παίξεις το expert. Πραγματικά, εάν δεν ξέρετε πολλά πράγματα από αμάξια, καλύτερα να μην το παίξετε στο expert, θα δυσκολευτείτε πολύ, δεν θα μπορείτε να κάνετε πράγματα και θα βγάζετε πράγματα από το αυτοκίνητο χωρίς λόγο. Λοιπόν, ωραία, οπότε βγάλαμε το λάδι, θέλουμε τώρα να βγάλουμε το φίλτρο λαδιού, το οποίο αυτή είναι η σωστή διαδικασία από τη στιγμή που θες να αλλάξεις λάδια και φίλτρο λαδιού. Βγάζεις το φίλτρο λαδιού, βγάζεις τα λάδια. Πρώτα τα λάδια, μετά το φίλτρο λαδιού. Λοιπόν, και μετά, αφού έχεις πάρει το καινούριο φίλτρο λαδιού, το οποίο βλέποντας εδώ πέρα που είναι η κοκκίδα στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν πατήσεις χ, στο βάζεις στη λίστα. Αυτό θα σας βοηθήσει αργότερα όταν θα πάτε να κάνετε μια παραγγελία στα car parts. Μπορείς να πας χωρίς να το ψάξεις, να πατήσεις tab, να το δεις στη λίστα και με ένα κλικ βλέπεις το φίλτρο το οποίο είναι ειδικά για αυτό το αυτοκίνητο. Βλέπετε, είναι όλοι φίλτρα, ας πούμε, για V8 κινητήρα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά φίλτρα λαδιού στο παιχνίδι και αν μπερδευτείτε ή αν δεν προσέχετε καλά τι αναγράφει, θα πάρετε άλλα πράγματα, άλλα ανταλλακτικά, τα οποία δεν θα κάνουν στο αυτοκίνητο και δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την αποστολή. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν το φίλτρο λαδιού, το ξαναβάζουμε πάλι εδώ, το καινούριο, τέλεια. Λοιπόν, βγαίνουμε και τώρα ξανακατεβάζουμε το αυτοκίνητο για να βάλουμε το καινούριο λάδι. Ωραία, κατέβηκε, κλικ στη μηχανή, τώρα το καινούριο λάδι μπαίνει από αυτήν εδώ την τάπα. Κάποιοι το ξέρετε, κάποιοι άλλοι όχι. Λοιπόν, τώρα, πώς θα ξέρουμε όμως εάν γέμισε το λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό θα βάλουμε στο αυτοκίνητο, θα σας δείξω και αργότερα. Λοιπόν, όταν θα πατήσετε κλικ εδώ πέρα, βγαίνει με αυτήν τη συγκεκριμένη κλίση το δοχείο. Όταν μικρύνει η κλίση, θα είναι και αρκετή ποσότητα λαδιού, εδώ δηλαδή τώρα, είναι αρκετή ποσότητα λαδιού που σας λέει το παιχνίδι ότι είναι αρκετή για να πιάσει ότι κάνετε όντως τη δουλειά. Και αν δείτε τώρα στη λίστα, εδώ φαίνεται ότι όντως βάλαμε λάδι. Τώρα, αν δείτε από το δίχτυ εδώ πέρα, θα δείτε ότι το λάδι δεν είναι στο μέγιστο. Αν παρατηρήσετε εδώ αριστερά στο max, η γραμμή του max μπροστά στην οθόνη δεν είναι στο μέγιστο, είναι λίγο πιο κάτω. Αυτό στην πραγματικότητα, γιατί από την πάνω γραμμή του max, εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα, μέχρι την κάτω γραμμή του minimum, που σταματάνε οι αυλακώσεις, είναι περίπου μισό λίτρο λάδι. Αυτό είναι περίπου στα 200 γραμμάρια λάδι το οποίο λείπει. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να συμπληρώσουμε περίπου 200 λίτρα λάδι. Αλλά εδώ, αν θα το κάνουμε, θα σας το κάνω για να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 1071 credits. Αν θα βάλω και άλλο λάδι, το οποίο είναι αχρίαστο, για να έρθει η ποσότητα στο max που χρειάζεται, είμαστε περίπου εδώ. Λοιπόν, απλά μας αφαίρεσε 5 ακόμα credits, το οποίο από τη στιγμή που έχουμε κάνει τη δουλειά, βλέπετε είναι ακριβώς το max, το πέτυχα ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει ήδη τη δουλειά, δεν χρειαζόταν να χαλάσουμε, ας πούμε, 5 credits. Ωραία, βγαίνουμε από εδώ. Τώρα, να δούμε τι άλλο μας λέει. Θέλει να αλλάξουμε
το υγρό φρένων, να αλλάξουμε τα υγρά, τα λάδια σε υδραυλικό τιμόνι και να γεμίσουμε το υγρό, το νερό για τους γελοκαθαριστήρες. Αυτό γίνεται ως εξής. Αρχικά θα πρέπει να πάμε στα εργαλεία, να πάρουμε το drain tool, το οποίο και να μην έχετε αγοράσει σας το δίνω από την αρχή, οπότε μην αγχώνεστε, και να πατήσουμε σε ένα συγκεκριμένο δοχείο click. Κάνει αυτή την κίνηση αυτόματα, το αδειάζει και τώρα είμαστε έτοιμοι, πατώντας εδώ στο δοχείο, στο καπάκι δηλαδή. Έλα. Ναι, αφού βγάλουμε πρώτα το part, να πάμε να βάλουμε καινούργιο υγρό, το οποίο και εδώ έχει, είναι η ίδια διαδικασία. Κάπου εδώ γεμίζει. Τώρα δηλαδή είναι αρκετά γεμάτο, δεν χρειάζεται να το πάμε στο max. Αν θα δείτε πάλι, λέει ότι το έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε παραπάνω, όπως σας είπα και πριν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το ίδιο και στο σευρό, το οποίο είναι τα υγρά φρένων στην ουσία. Παίρνουμε το drain tool, βγάζουμε το υγρό. Βάζουμε στην άκρη το εργαλείο και τώρα πάμε να βάλουμε καινούριο υγρό φρένων. Και εδώ το ίδιο. Είναι σε όλα τα υγρά το ίδιο. Μόλις πάει σε αυτή την κλίση, δεν χρειάζεται να βάλετε περισσότερο. Έβαλε και λίγο παραπάνω για να σας το δείξω. Και κάνουμε το ίδιο και στο υγρό των γυαλοκαθαριστήρων, το οποίο είναι απλό νεράκι επί το πλήστον. Και εδώ η ίδια διαδικασία. Τέλος. Ωραία. Και τώρα έχουμε συμπληρώσει τα πιο... τα πιο ελαφριά, τα πιο εύκολα tasks. Τώρα πάμε εδώ στα βασικά. Θέλει να αλλάξουμε δύο τακάκια. Δεν ξέρουμε αν είναι μπροστά ή πίσω τακάκια. Θέλει δύο τακάκια. Θέλει την τρόμπα βενζίνης. Θέλει ένα φίλτρο αέρος. Και θέλει και 4 λάστιχα. Λοιπόν, τώρα για να δούμε τα τακάκια και να τα βγάλουμε, θα πρέπει να βγάλουμε τις ρόδες προφανώς, για όσους το ξέρουν. Οπότε πάμε να βγάλουμε τις ρόδες. Βγάζουμε τα μπουλόνια. Και τώρα τα τακάκια θα πρέπει να το δούμε με το μάτι ή να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βγάλαμε τη ρόδα, τώρα θα πάμε να βγάλουμε τη δαγκάνα. Η δαγκάνα τώρα, ας πούμε εδώ πέρα, δεν σας δείχνει τις βίδες, που είναι οι βίδες. Οι βίδες τώρα, εδώ για να ξεβιδώσεις αυτό, για να βγει θα πρέπει να ξεβιδώσεις δύο βίδες. Οι βίδες για να τις δεις, της δαγκάνας, όπως και στην πραγματικότητα, είναι από την πίσω μεριά. Είναι αυτή, αυτή και αυτή εδώ. Οπότε λοιπόν, στο normal το δείχνει αυτό με ένα περίγραμμα, εδώ πέρα δεν το δείχνει. Βλέπουμε κιόλας ότι τα τακάκια είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτό τώρα που το πήραμε, μπορούμε να το δούμε και εδώ στο inventory. Inventory βλέπετε είναι 14%. Λοιπόν, όχι, δεν θέλουμε να το πουλήσουμε. Θέλουμε όμως να το βάλουμε στη λίστα. Οπότε θα πατήσουμε εδώ το χ. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τα τακάκια τα βρήκαμε, είναι το, τουλάχιστον το μπροστά δεξί τακάκι. Τη ρόδα δεν την ξαναβάζουμε γιατί θέλουμε να τη βγάλουμε, να αλλάξουμε και λάστιχα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα βλέπετε ότι δύο μπουλόνια είναι σε άλλο χρώμα, γιατί δεν μπορούμε να τα ξεβιδώσουμε. Όταν λοιπόν είναι έτσι σκουριασμένα τα μπουλόνια, πατάτε δεξί κλικ και βγάζει το σπρέι. Και μετά είναι έτοιμα τα μπουλόνια με το αντισκουριακό να ξεβιδωθούν. Λοιπόν, λογικά υποθέτω θα είναι τα μπροστινά τακάκια που θα θέλουν αλλαγή. Κάνουμε και εδώ το ίδιο με την δαγκάνα. Ναι, είναι πολύ χαλιά τα τακάκια, θα το επιβεβαιώσουμε. Βλέπετε αυτό είναι στο 15% τα τακάκια, ενώ τα άλλα τακάκια είναι στο 14%. Λοιπόν, ωραία. Οπότε τώρα για να τελειώνουμε μία-μία δουλειά ξεχωριστά, πάμε στο tablet, πατάμε tab, να δούμε το oil filter, το φίλτρο λαδιού
Δεν μας πειράζει, οπότε πατάμε χ για να διαγραφτεί και πατάμε κλικ στο break tabs, break pads, sorry. Το οποίο είναι τα τακάκια, παίρνουμε 2, 80 credits. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, τα βάζουμε. Τα τακάκια, βάζουμε τη δαγκάνα. Τώρα εδώ έχουμε break caliber και break caliber cylinder. Αυτό τι είναι? Αυτό στην ουσία είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Βλέπετε, έχει ένα κενό, το οποίο αυτό έχει μέσα ένα πύρο, το οποίο έρχονται τα σωληνάκια. Να τη βιδώσουμε κιόλας, sorry. Έρχονται τα σωληνάκια. Δεν είναι πρόβλημα να το κάνω αυτό. Okay. Λοιπόν, έρχονται τα σωληνάκια από, στην ουσία από το σευρό, από εδώ πάνω. Υπάρχουν σωληνάκια το οποίο κατεβαίνουν μέχρι εδώ. Μεταλλικά συνήθως, το οποίο αυτό μεταφέρουν το υγρό φρένων. Μόλις εσύ πατήσεις το φρένο, έχει μια τρομπίτσα εδώ μέσα. Αυτή εδώ είναι η τρόμπα, το οποίο πιέζει το υγρό που είναι στο δοχείο. Λοιπόν, πηγαίνει από τα σωληνάκια και αυτό το υγρό πιέζει αυτόν εδώ τον κύλινδρο προς τα έξω. Ο οποίος αυτός εδώ ο κύλινδρος, η δουλειά του είναι η εξής. Βγαίνει προς τα έξω, βλέπετε τώρα έχει ένα μικρό κενό εδώ πέρα. Βγαίνει προς τα έξω και πιέζει τα τακάκια πιο κοντά για να μπορέσουν να κάνουν τριβή με την δισκόπλακα και με αυτόν τον τρόπο σταματάει το αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, είναι θέμα τριβής. Τώρα, όταν είναι καινούργια τα τακάκια, όπως είδατε και πριν, θα σας το δείξω και τώρα, ακόμα και αν είναι παιχνίδι, είναι πολύ αληθοφανές, παιδιά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι έχει λίγο κενό. Το break cylinder, στην ουσία ο κύλινδρος με το τακάκι. Δεν έχει πατήσει το τακάκι πάνω. Αυτό είναι γιατί μόλις τώρα το βάλαμε. Λοιπόν, αυτό όταν μπαίνετε μέσα, μετά από αλλαγή, αφού έχετε αλλάξει τακάκια στην πραγματικότητα, μην φύγετε κατευθείαν από το συνεργείο. Πατήστε το φρένο μερικές φορές μέχρι το φρένο να σκληρύνει και να έρθει στη σωστή θέση που ήταν πάντοτε. Γιατί όταν εσύ θα πάει να πατήσεις μία φορά το φρένο, ο κίνητρος θα έρθει λίγο πιο κοντά, γιατί μιλάμε για χιλιοστά, θα έρθει λίγο πιο κοντά και ίσα που θα πατήσει στα τακάκια επάνω. Οπότε εσύ στην ουσία θα έχεις πατήσει τέρμα το φρένο και δεν θα πιέζει καθόλου τα τακάκια στις δισκόπλακες για να μπορέσει να κάνει την τριβή, όπως σας είπα, και να σταματήσει το αυτοκίνητο. Οπότε αυτό είναι επικίνδυνο, μπορείτε να τρακάρετε αμέσως με το που βγείτε, γιατί δεν θα σταματήσει το αυτοκίνητο και δεν θα το ξέρετε. Συνήθως το κάνουν και οι μηχανικοί, αλλά βεβαιωθείτε γι' αυτό. Ο μηχανικός σας υπάρχει μια περίπτωση να το ξεχάσει, είναι και αυτός άνθρωπος. Anyway, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Βγάζουμε και την πίσω δεξιά ρόδα. Πλιαρώ λιγάκι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι, αν έχετε αυτοκίνητο ή αν αργότερα πάρετε κάποιο αυτοκίνητο, είναι καλό να τα ξέρετε, για όσους δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να πάρουμε την τρόμπα βενζίνης που μας είχε πει. Η τρόμπα βενζίνης είναι πάντα μέσα στο ρεζερβουάρ ή τουλάχιστον κατά 90% των περιπτώσεων. Λοιπόν, οπότε εδώ είναι το ρεζερβουάρ και αυτό εδώ το πραγματάκι είναι η τρόμπα βενζίνης, το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση, όπως βλέπετε. Πάλι έκανε λάθος, το βάλουμε στη λίστα. Είναι πολύ βολικό απλά να το βάζεις στη λίστα και να πας να το βρεις κατευθείαν, από το να κάθεσαι να ψάχνεις, να πληκτρολογείς εδώ πέρα για τα σχετικά, ποιο είναι, ποιο δεν είναι. Είναι αυτόματο, 120 credits, τη βάζουμε εδώ πέρα και τελειώνει ένα ακόμα task το οποίο έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ανέβει ήδη επίπεδο. Μόλις βγάλω και τη ζάντα εδώ πέρα, θα πάμε να πάρουμε ένα bonus από το επίπεδο. Βάζουμε και λίγο γράσο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το bonus που έχουμε για το level. Μπορούμε να έχουμε ένα skill point available και
Με αυτό μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα κατά 2%. Με αυτό εδώ, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να φτιάξουμε το Group 1 ανταλλακτικά, να το φτιάξουμε αμέσως, χωρίς να περιμένουμε, κατά 2% περισσότερο. Αυτό εδώ ανεβάζει την ταχύτητα βιδώματος και ξεβιδώματος της οποιαδήποτε βίδας ή μπουλονιού κατά 10%. Αυτό μας κάνει 10% πιο γρήγορους στο να βάζουμε ή να βγάζουμε πράγματα από και προς το αυτοκίνητο. Αυτό εδώ μας δίνει 5% έκπτωση σε όλα τα ανταλλακτικά που θα αγοράσουμε. Και αυτό εδώ μας βγάζει στην ουσία 5 δέκατα του δευτερολέπτου πιο γρήγορα στο να μπορέσουμε να εξετάσουμε τα πράγματα του αυτοκινήτου, όπως κάναμε πριν που τα εξετάζαμε και ήταν όλα πορτοκαλί και τα σχετικά. Αυτό που θέλουμε αρχικά είναι να πάρουμε 5% έκπτωση από τα ανταλλακτικά, γιατί τώρα μπορεί να μην φαίνεται πολλά τα 5%, μπορεί να είναι 1-2 credits ας πούμε ανάλογα το ανταλλακτικό, αλλά με την ποσότητα των ανταλλακτικών και αργότερα στο παιχνίδι σίγουρα αυτό θα κάνει κάποια διαφορά. Και αν ας πούμε για κάποιο λόγο δεν προσέξεις τα ανταλλακτικά, πάρεις λάθος ανταλλακτικά ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα έχεις σίγουρα πρόβλημα με τα λεφτά. Είχα και εγώ παλιότερα και ξέρω. Τώρα, μας έχει πει επίσης ότι θέλει αλλαγή στο φίλτρο αέρος. Το φίλτρο αέρος, παιδιά, είναι εδώ πάνω. Τόσο μεγάλο ήταν παλιά το φίλτρο αέρος, δεν υπήρχαν φίλτρο χάνεση οτιδήποτε. Πρέπει να βγάλουμε αυτό το καπάκι, το οποίο αυτό το καπάκι έχει μια βίδα, όπως βλέπετε εδώ πάνω. Εδώ είναι εύκολη, τη βλέπετε. Το βιδώνουμε αυτό το μακρινάρι. Αυτό είναι το φίλτρο, πατάμε χ για να το βάλουμε στη λίστα, το βγάζουμε. Δεξί κλικ, πάμε στο tablet, tab, το fuel pump το διαγράφουμε. Έχουμε βάλει και το standard tire το οποίο θα το χρειαστούμε, για την ακρίβεια θα το αγοράσουμε αργότερα. Λοιπόν, ένα φίλτρο αέρος, το κουμπώνουμε εδώ πάνω, το καπάκι, τη βίδα και είμαστε κομπλέ. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα μας έχουν μείνει μόνο τα λάστιχα. Κάνουμε ένα check γρήγορα. Ναι, 4 λάστιχα. Ωραία. Τώρα, πάμε στο tablet να αγοράσουμε τα λάστιχα. Τα λάστιχα τώρα δεν θα τα βρούμε εδώ πέρα. Από ό,τι θα δείτε. Έλα. Αν πατήσω κλικ εδώ πέρα δεν βγάζει τίποτα. Και αυτό είναι για έναν απλό λόγο. Θα πρέπει να πάμε πίσω για να πάμε στα tires and tires. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι όλα τα λάστιχα και εδώ πέρα θα πρέπει να πατήσουμε tab και standard tire, το οποίο είναι αυτό. Πολύ προσοχή παιδιά στις διαστάσεις. Στις διαστάσεις μην βιαστείτε να τις αγοράσετε κατευθείαν τα λάστιχα. Τις διαστάσεις το παιχνίδι δεν τις δίνει κατευθείαν. Έχω κάνει αυτό το λάθος, την έχω πατήσει και τα λάστιχα πραγματικά είναι πολύ ακριβά για να τα ξαναγοράσεις, και ειδικά σε αυτό το πρώτο στάδιο του παιχνιδιού δεν θα έχεις λεφτά να συνεχίσεις. Λοιπόν, οπότε θέλουμε 4 λάστιχα. Το size είναι το μέγεθος της ζάντας, το οποίο είναι 15 ζάντα, το R15. Λοιπόν, το φάρδος είναι 215. Ωραία. Και το προφίλ του ελαστικού είναι το 75. Άμα δείτε δηλαδή και από τη λίστα και το θυμάστε θα το καταλάβετε. Λοιπόν, γι' αυτό μας κάνει 624 credits. Βλέπετε ότι τα λεφτά είναι οριακά, μόλις 163 credits μας μείνανε. Λοιπόν, και τώρα έρχεται ένα mini game, το οποίο είναι ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε τώρα είναι να βάλουμε τα λάστιχα εδώ πέρα και να βγάλουμε το λάστιχο από τη ζάντα. Μόλις τελειώσει αυτό θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο, να βγάλουμε το λάστιχο από εδώ, να κάνουμε το ίδιο και στο επόμενο και γενικότερα να κάνουμε το ίδιο και στα 4 ελαστικά. Ωραία, έτοιμο και το τρίτο, πάμε στο τελευταίο.
έτοιμο και αυτό, το παίρνουμε και τώρα αφού βγάλαμε τα λάστιχα τα παλιά από τη ζάντα θα πρέπει να βάλουμε τα καινούργια λάστιχα επάνω στη ζάντα, το οποίο πατάμε install την ζάντα, τη συγκεκριμένη που έχουμε και το καινούργιο λάστιχο το οποίο βλέπουμε 100% ζωή. Περιμένουμε να κάνει πάλι την ίδια διαδικασία, αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε και κάτι για ένα εξτραδάκι. Το εξτραδάκι είναι το εξής. Παίρνουμε το λάστιχο από εδώ, βάζουμε το επόμενο να γίνεται. Ωραία. Και θα πρέπει να το πάμε εδώ για ζυγοστάθμιση όπως σας είπα πριν. Βάζουμε... What? Ναι. Κατά λάθος το έβαλα να ξαναβγάλει πάλι το λάστιχο από τη ζάντα το καινούριο. Anyway, πάμε εδώ, βάζουμε ένα λάστιχο, αυτό το 215 το οποίο έχουμε. Λοιπόν, και εδώ έχει ένα mini game με το A ή το D. Πρέπει να πάμε αυτό εδώ το πράσινο σε αυτό εδώ το κίτρινο. Μόλις πάμε εδώ πέρα, φτάσουμε εδώ, πατάμε το space και συνεχίζουμε και στο επόμενο. Εδώ είναι το που πρέπει να μπουν στην ουσία τα βαρύδια. Το παίρνουμε από εδώ. Παίρνουμε μετά από εδώ το λάστιχο, βάζουμε το επόμενο, να γίνεται. Ως εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα το mini game και θα κάνουμε ζυγοστάθμιση. Το πήραμε, έτοιμο και αυτό, παίρνουμε από εδώ, βάζουμε το επόμενο. Και κάπως έτσι πάει η διαδικασία μέχρι να τελειώσουμε για το τελευταίο λάστιχο. Αυτό θέλει πολύ βαρύδι, πολλά βαρύδια. Τρία διαφορετικά σημεία. Παίρνουμε το λάστιχο και αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο λάστιχο, δεν πρέπει να έχουμε άλλο. Ναι, δεν έχουμε άλλο, τέλεια. Λοιπόν, παίρνουμε και αυτό, το κάνουμε μια ζυγοστάθμιση. Αυτό ήταν εύκολο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο αυτοκίνητο. Βάζουμε τα, μοντάρουμε τα λάστιχα. Ούψ. Βάζουμε τα μπουλόνια. Αργότερα θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Πάμε στην πίσω αριστερή μεριά του αυτοκίνητου να κάνουμε το ίδιο. Τώρα θα παρατηρήσετε ότι όλα τα μπουλόνια είναι ξεσκουριασμένα. Ναι, το έκανα εγώ, τα τρίψαμε λίγο για να μείνει ευχαριστημένος ο πελάτης. Όχι πλάκα κάνουν προφανώς και δεν τα τρίβεις. Απλά στα βγάζει ότι είναι καινούργια από τη στιγμή που τα έχεις ξεσκουριάσει. Πάμε και στην μπροστά δεξιά μεριά. Βάζουμε το τελευταίο λάστιχο. Πήγουμε τα μπουλένια. Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο το οποίο δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει την αποστολή. Όπως βλέπετε είναι όλα τικαρισμένα. Λοιπόν, αλλά βοηθάει πολύ στο XP, στην εμπειρία και στο να παίρνετε πιο εύκολα level. Και αυτό είναι το εξής. Μπορείτε να τεστάρετε το αυτοκίνητο με τα εργαλεία τα οποία έχετε ήδη αγοράσει. Προφανώς το OBD δεν έχει. Είναι παλιά τεχνολογία το αυτοκίνητο, δεν έχει εγκέφαλο για να το συνδέσουμε. Λοιπόν, θα πάμε στα υπόλοιπα, το οποίο είναι Fuel Pressure Test, το οποίο εδώ πέρα βγάζει και τα, με αυτόν τον τρόπο βγάζει και τα αντικείμενα τα οποία είναι χαλασμένα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το XP ανεβαίνει με κάθε τι που γίνεται και βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι το φίλτρο βενζίνης είναι 43%, το καρμπιλατέρ το νούμερο 2 48%, καρμπιλατέρ νούμερο 1 49% και η τρόμπα βενζίνης το 100% επειδή την έχουμε αλλάξει. Εάν δεν την είχαμε αλλάξει θα μας την έβγαζε 10-14% πόσο ήταν και θα μας την έβγαζε πρώτη, διότι γενικότερα βγαίνει πρώτο στη λίστα το ανταλλακτικό το οποίο έχει
τα λιγότερα ποσοστό επί της εκατοτοπίων στη χειρότερη κατάσταση στην ουσία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με τα λάστιχα, τα οποία θα βγουν 100% όλα, γιατί μόλις τα έχουμε αλλάξει. Παρ' όλα αυτά παίρνουμε την εμπειρία. Όλες 100%, είμαστε τέλειοι. Το μόνο που είναι καλό σε αυτό το αμάξι. Με τα ηλεκτρονικά, ένα τεστάκι ακόμα. Βλέπετε εδώ ότι το XP ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι και ο λόγος που το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ωραία, μας έβγαλε εδώ πέρα τα διάφορα τις διάφορες ρελέδες και τις ασφάλειες και την κατάστασή τους. Και τέλος κάνουμε και τεστ. Βλέπετε εδώ πέρα που θα ανεβαίνουμε τα XP πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται το τεστ πίεση στην ουσία. Το πόσο πίεση σηκώνει η μηχανή στην ουσία, υπό πίεση. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε το καπό. Το κατεβάζουμε από το ανυψωτικό και είμαστε έτοιμοι να το παραδώσουμε. Λοιπόν, είναι story order, θα πάρουμε 915 credits για την αλλαγή του λαδιού, 25 για τα άλλα task θα πάρουμε 65, σύνολο bonus 184, bonus δουλειά 657, σύνολο τέλος πάντων 1846 credits τα πήραμε, ευχαριστούμε πολύ και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη δουλειά. Αυτό όμως θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, γιατί κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί πραγματικά αυτό με βοηθάει να φτιάχνω και άλλα βίντεο και να σας προσφέρω καινούργια υλικά συνεχώς στο κανάλι μου, σχεδόν καθημερινά βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια χαρά!